Εντυπωσιασμένος από την πίστη και την ταπείνωση του εκατοντάρχου του σημερινού Ευαγγελικού Αναγνώσματος, ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει το κατάκητο γιο του Ρωμαίου στρατιωτικού. «Δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου, Κύριε. Εγώ δεν ανήκω στο ευλογημένο λαό του αληθινού Θεού. Είμαι σαν και εκείνη την Κανανέα που θα συναντήσεις μετά από λίγο καιρό και θα σου πει ότι και τα σκυλάκια τρώνε από τα πουφάγια των γευμάτων των Κυρίων τους, όταν τις μιλήσεις για την προτεραιότητα των τέκνων του Ισραήλ. Ανήκω σε έθνος ειδωλολατρικό, Κύριε, γι' αυτό δεν είμαι ικανός ώστε να κάνεις τον κόπο να έρθει στο σπίτι μου. Εσύ είσαι καθαρός και εγώ ακάθαρτος. Αναγνωρίζω τη δύναμή σου, την αγιότητά σου. Γι' αυτό και ξέρω πως, αν πεις ένα λόγο και μόνο, το παιδί μου θα γίνει καλά. Έχω πληροφορηθεί για σένα και είμαι πεπισμένος για τη δύναμη των θαυμάτων σου». Θαύμασε ο Κύριος, αδελφοί μου, η πίστη του Ρωμαίου που ήταν τόσο αληθινή, ώστε ο ίδιος θα ομολογήσει πως δεν ευρίσκεται παρόμοια της ολόκληρης θρησκευτική κοινότητα του Ισραήλ. Ναι, ένας ολόκληρος λαός, αυτόπτης μάρτυρας των θαυμάτων του Θεού, ένας λαός με σκανδαλώδη θεία έγνοια και όμως ένας αλλογενής τον ξεπερνά στην πίστη. Συμβαίνει ίσως αυτό ακόμη και σε σύγκριση με τους χριστιανούς, το ότι δηλαδή ενδεχομένως κάποιος που δεν είναι χριστιανός να έχει βαθύτερη πίστη, τέτοια που να συγκινεί τον Θεό. Τα λόγια του Χριστού στο σημερινό Ευαγγέλιο σοκάρουν. Σοκάρουν αυτούς που θεωρούν δεδομένη σωτηρία, επειδή και μόνο ανήκουν στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Γνωρίζουμε ότι οι Εβραίοι ανέκαθεν πιστεύουν πως είναι ο ευλογημένος λαός του Θεού. Όσο όμως διαψεύτηκαν σε εκείνη την εποχή εκ των πραγμάτων, αλλά τόσο διαψεύδονται και εκείνοι που καυκόνται για την πνευματική συγγένειά τους με τους μάρτυρες και πατέρες αυτού του τόπου, χωρίς να μπαίνουν στην επίφωνη και συνάμα ευλογημένη διαδικασία της μίμησης των λόγων και των έργων εκείνων. Είναι και για μας τους Ορθοδόξους Έλληνες μια πρόκληση τα λόγια του Κυρίου για την αποβολή από τη βασιλεία του όσων αρκούνται στην ιδιότητά τους, δίγως να μετανοούν και να αγωνίζονται. Συμφωνώ πως ως Ορθόδοξοι και Έλληνες έχουμε ιδιαίτερες ευλογίες, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Τα μέτρητα θαύματα, οι παρεμβάσεις του Θεού και των Αγίων μας πρέπει να μας προβληματίσουν μάλλον για το πόσο επάξιοι αποδέκτες είμαστε αυτών των θείων δωρεών. Ο εκατόνταρχος απαξίωσε τον εαυτό του γι' αυτό και πήρε άξια μπροστά στα μάτια του Χριστού. Η αλαζονία χτυπά πρόσωπα, αλλά και λαούς ολάκερους, ομοίως λειτουργεί και το ταπεινό φρόνημα. Αλλά ενώ στην πρώτη περίπτωση το ταπεινό φρόνημα είναι προϊόν και απόρρια ταπεινής καρδίας, στη δεύτερη περίπτωση είναι συχνά προϊόν φόβου, εξαναγκαστικού, από γεγονότα που συνταράσσουν το σύνολο του λαού. Δόξα τω Θεώ, η Ορθόδοξη Ελλάς είναι αγία και ταπεινή, όπως οι ευσεβείς προγονοί μας και άγιοι που βρίσκονται στα μέρη σε αυτά τα μαρτυρικά και αγιασμένα κόμματα. Τούτο δεν μας σώζει αυτομάτως. Αν δεν αποφασίσουμε να αλλάξουμε, θα υφιστάμεθα από άπειρον όσα βιώνουμε το τελευταίο καιρό. Αν ο Κύριος αποσύρει την ευλογία του επί εμάς και την παράσχεια φιδό σε άλλο λαό, όπως συνέβη με τους Εβραίους της εποχής του Χριστού, τότε θα είμαστε αξιοθρύνητοι. Αλίμονο, αυτό συμβαίνει και σε μεμονωμένες περιπτώσεις χριστιανών,
που θεωρούν τον εαυτό του σπουδαίο και τρανό μέσα στην εκκλησία και από εγωισμό ή αλοζονία εκτύπτουν της αληθείας και τελικά φέρνουν εαυτούς εκτός εκκλησίας. Οι Εβραίοι της εποχής εκείνης είχαν παρανοήσει την αλήθεια ότι ο Ισραήλ είναι ευλογημένος λαός του Θεού. Ταυτίζοντάς τον με το εβραϊκό έθνος, πολλοί μπερδεύονται ακόμη και σήμερα και συγχαίουν διαφορετικά πράγματα. Ο ευλογημένος λαός του Θεού, ο Ισραήλ, που σημαίνει δυνατός, δεν είναι εθνική αλλά θρησκευτική κοινότητα, ήταν αυτός που πίστευε στον αληθινό Θεό και τον αποδέχτηκε σαρκοθέντα, τον δοξολόγησε θαυματουργούντα, τον έκλαψε σταυροθέντα, τον προσκύνησε αναστάντα και τον πίστεψε αγιάζοντα εν της μυστηρίης. Ο ευλογημένος λαός, ως νέος Ισραήλ, είναι εκκλησία και ταυτίζεται με το Άγιο και ευλογημένο έθνος των Ελλήνων. Όσο κρατούμε την Ελλορθοδοξία ως πρόσωπα και ως κοινωνία, θα απολαμβάνουμε την προστασία και δωρεά του Θεού. Αν τον εγκαταλείψουμε, τότε σίγουρα θα βρει σε μας εφαρμογή η διαβεβαίωση του Κυρίου πως οι γη της Βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος. Αν είμαστε κοντά του όμως και τον βιώνουμε μετανία, τότε θα αισθανόμαστε την ασφάλεια των δέκνων του, για τα οποία ετοιμάστηκε η Βασιλεία του. Αμήν.